Να πάμε στο μνημόσυνο της ζωής Λάσκαρη. Βρέθηκαν λοιπόν χθες, 40 μέρες λοιπόν από τον θάνατο της πολύ αγαπημένης ηθοποιού. Εκεί βρέθηκαν οι συγγενείς της, οι κόρες της και πολύ αγαπημένη της φίλης. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών τελέστηκε το μνημόσυνο για τις 40 μέρες από το θάνατο της ζωής Λάσκαρη, μιας γυναίκας που φώτισε τη μεγάλη οθόνη και άφησε το στίγμα της στο θεατρικό σανίδι. Ο άνδρας της, Αλέξανδρος Λικουρέζος, οι κόρες της, Μαρία Ελένη και Μάρθα, αλλά και η λατρεμένη εγγονή της Ζένια, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η αγαπημένη του ζωή δεν είναι ανάμεσά τους. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε στα 73 της χρόνια, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της, αλλά και τα φιλικά της πρόσωπα που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή της ζωής της. Ανάμεσα στους επώνυμους που βρέθηκαν στο μνημόσυνο ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος και η Κατερίνα Ζαρίφη. Εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί είχα την τιμή να είναι φίλοι μου, να έχουμε μια αγάπη τεράστια μεταξύ μας. Και σήμερα έτσι ήρθα να την αποχαιρετήσω, που δεν νομίζω ότι οι σχέσεις τελειώνουν ποτέ. Μπορεί να μην τη βλέπω, αλλά οι συμβουλές της, η αγάπη της, το γέλιο της, η μοναδικότητά της, το φως της θα είναι πάντα εδώ. Ήταν σπάνιος άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος, και έτσι με το φευγείο της ζωής φεύγει και μια πάστα Ελλήνων που τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Τη λεβεντιά τους, την ειλικρίνειά τους, το φως τους, το πραγματικό σταριλίκι τους. Εύχομαι από εκεί πάνω να φωτίσει την οικογένειά της με πολύ αγάπη και να τους δώσει κουράγιο, γιατί τους βλέπω συγκλονισμένους. Και να είναι η ψυχή της αναπαυμένη και να μας χαμογελάει από εκεί. Αν και εγώ είμαι ο άνθρωπος που τη γνώριζε λιγότερο, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, το κενό της ζωής είναι τεράστιο. Δηλαδή, δεν έχω δει άνθρωπο να αντιπροσωπεύει το όνομά του περισσότερο. Είναι πολύ δύσκολο για μας. Επειδή είχαμε στήσει τον τελευταίο θείασο και ξέρεις, όλοι μαζευόμαστε και λείπει, τι να σας πω, δηλαδή είναι ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε τιμητικά, να κάνουμε την παράσταση, ελπίζω να είναι αυτό που θα θέλει η ψυχούλα της. Λείπει πολύ, είναι ένας άνθρωπος τεράστιος στη ζωή και ξέρετε που φάνηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που ερχόταν κρυφά και έλεγε πόσο τον έχει βοηθήσει. Δηλαδή, πέρα της λάμψης, το πόσο όμορφη ήταν, το ξέρουμε όλοι, τα είδαμε όλα, δηλαδή πέρα των ορατών, δεν μπορώ να σας πω πόσοι άνθρωποι μας πιάσαν στην κηδεία, εμάς που δεν είμαστε και οικογένεια, να μας πούν μας βοήθησε σε αυτό, μας έδωσε λεφτά γι' αυτό. Καταπληκτική, έντονη, καταπληκτική, μας λείπει. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, όλοι ήταν εκεί για το μνημόσυνο της ζωής Λάσκαρη. Τραγική φιγούρα ο σύζυγος και άντρας της ζωής της διάσημης ηθοποιού, Αλέξανδρος Λικουρέζος, ο οποίος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το χαμό της. Ένα βράδυ πριν το μνημόσυνο, η Ζωζό Σαμπουτζάκη μίλησε για την αγαπημένη της φίλη, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της. Λυπήθηκα πολύ για τη ζωή της, πάρα πολύ, γιατί πραγματικά την αγαπούσα, μπορεί να μην την έβλεπα συχνά. Ήταν Θεσσαλονικιά, μέναμε πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Την έβλεπα από παιδί, ήταν πολύ ξαφνικό και ομολογώ ότι με ξάφνιασε και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πω, δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω ότι έχει φύγει η Λάσκαρη. Τόσο ξαφνικό αυτό που έγινε. Τόσο ξαφνικό και είναι μια γυναίκα από την... ακόμα και εσείς που δεν την έχετε γνωρίσει, πολλοί από εσάς, που την νιώθουμε τόσο κοντά μας. Γιατί ξέρεις, ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν μια τεράστια στάρ, μια από τις πιο μεγάλες που έχουν πέσει από αυτή τη χώρα. Και ταυτόχρονα ήταν τόσο επικοινωνιακή και δεν έλειπε ποτέ. Ήταν πολύ δημιουργική. Και συνεντεύξεις έδινε και με όλο τον κόσμο μίλαγε. Και δεν έχει βγει ξανά τέτοια ηθοποιός. Θέλω να σταθούμε στην αγαπημένη της εγγονή, στη Ζένια. Στην Ζένια. Η οποία η Ζένια πήγε πάρα πολύ απλά ντυμένη. Την είδαμε εκτός από την μητέρα της που βρεθήκαν μετά. Λοιπόν, να πούμε ποια είναι η Ζένια, για όσο δεν καταλαβαίνει. Το κοριτσάκι βλέπουμε με το γκρι μπλουζάκι. Ακριβώς. Φοράει φόρμα, τα μαλλιά της τα έχει πολύ απλά πιασμένα. Είναι η κόρη της Μάρθας Κουτουμάνου και του Βλάση Μπονάτσου. Η Ζένια μεγάλωσε με την Ζωή Λάσκαρη, γιατί όταν έχασε τον πατέρα της, η Ζωή δεν στάθηκε μόνο η Ζωή Λάσκαρη ως γιαγιά, στάθηκε και ως μητέρα. Μεγαλώσανε μαζί ως οικογένεια με την Μάρθα Κουτουμάνου. Μέναν όλοι μαζί στο Πορτοράφι. Μέναν, βέβαια, έτσι όπως το λες, Τζόρτζια, μέναν όλοι μαζί. Μιλάμε για μεγάλη αδυναμία, η μία εγγονή που είχε η Ζωή Λάσκαρη από τα παιδιά της. Την βλέπουμε εδώ.
δεν σταματούσε να κλαίει. Να πω πόσο τραγικό είναι, παιδιά, το γεγονός ότι και ο Βλάσης Μπονάτσος αλλά και η Ζωή Λάσκαρη πέθαναν στον ύπνο τους. Και αυτό ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό για όλη την οικογένεια. Ναι. Γιατί εννοείται ότι όσο και να. Και ευνίδιο να θέλεις να το πιστέψεις αυτό, ναι, το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Η δεύτερη φορά λοιπόν που του συνέβη ένα τέτοιο τραγικό. Μοιάζει πάρα πολύ στη μαμά της, παιδιά, η Ζένια. Μοιάζει και πάρα στον πολύ και στον πατέρα της. Ναι, αλλά έτσι τη βλέπω μου κάνει, στον πατέρα της έχει τα χρώματα. Πάρα πολύ στη μαμά της. Πολύ όμορφο κορίτσι. Και η σχέση τους ήταν και πάρα πολύ φιλική, γιαγιά εγγονής. Και μάλιστα η Ζωή Λάσκαρη είχε πει σε συνέντευξή της ότι επειδή η Ζένια έχει θέλει να ακολουθήσει τη δημοσιογραφία, της είχε ζητήσει, επειδή είναι γνωστή και έχει τις γνωριμίες της, να μεσολαβήσει, να τη βάλει σε μια καλή σχολή. Και είχε πει η Ζωή Λάσκαρη ότι είχε μιλήσει με έναν δημοσιογράφο μεγάλο, ο οποίος έχει σχολή, για να μπορέσει να απορροφηθεί εκεί και να ακολουθήσει αυτόν τον κλάδο. Ναι, αλλά λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Προς το παρόν. Θέατρο, ναι. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα.